Ένα από τα παράδοξα που συναντά κανείς στην πορεία και αυτής της προανακριτικής επιτροπής, που μάλλον δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο φαινόμενο στην πορεία ανάλογων προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών, είναι ότι όσο αυξάνονται οι διακηρύξεις για διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης, για να πέσει άπλετο φως και άλλα τέτοια, τόσο περισσότερο σπρώχνεται στο σκοτάδι η ουσιαστική εξέταση του ερευνόμενου υποτίθεται σκανδάλου. Και βέβαια, ακόμα περισσότερο σπρώχνονται στο σκοτάδι οι αιτίες που γέννησαν και το υπαρκτό σκάνδαλο της Νοβάρτης, όσο και την αντίστροφη σημερινή εκδοχή του. Όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης, τόσο χάνεται πίσω από τον κουρνιαχτό το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, οι τεράστιοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις πολυεθνικές που σφάζονται κυριολεκτικά για το ποιος θα επικρατήσει την αγορά. Και στην πορεία τους αυτοί δεν διστάζουν βέβαια ούτε να εξαγοράσουν, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να εξοντώσουν όποιο εμπόδιο βρίσκεται στο δρόμο τους. Και βέβαια αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο, ούτε διατηρεί η Νοβάρτις μόνη την τεχνογνωσία, την πατέντα. Τι πιο αποκαλυπτικό της κατάστασης αυτής από τον τεράστιο ανταγωνισμό που εκδηλώνεται στις σημερινές συνθήκες της πανδημίας. Ο αλληλοσπαραγμός για το ποια φαρμακοβιομηχανία πρώτη θα βρει το εμβόλιο για τον κορονοϊό, με παζάρια και συμφωνίες για τη διάθεσή του, ή τα τραγελαφτικά της εγκινήσεις σχεδόν αλλαγής δρομολογίων υγειονομικών υλικών από τη μια χώρα στην άλλη, έχουν άλλη αιτία από αυτή τη βαρβαρότητα που γεννά το καπιταλιστικό σύστημα, όπου οι ανθρώπινες ανάγκες, η υγεία, η ζωή πουλούνται και αγοράζονται με κριτήριο την απόκτηση του μέγιστου δυνατού καπιταλιστικού κέρδους. Αυτοί οι ανταγωνισμοί είναι που αποσπόντα φέρνουν κατά καιρούς στην επιφάνεια και τα διάφορα σκάνδαλα, στην προσπάθεια των καπιταλιστών να βγάλουν από τη μέση τους ανταγωνιστές τους, όπως έγινε και στην περίπτωση της Νοβάρτης. Και βέβαια αυτό δεν οφείλεται στο ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης άλλων χωρών, όπως ακούστηκε νωρίτερα και από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε αλήθεια ο πόνος της ΕΥΠΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς ή τη διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας, ή οθήθηκε στην αποκάλυψη αυτή από την ενόχλησή της από τον ανταγωνισμό των γερμανικών φαρμακοβιομηχανιών? Η απάντηση είναι προφανής. Πίσω λοιπόν από την πολλή σκόνη και το σκυλοκαυγά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που επιχειρείται είναι να συσκοτιστεί ότι όσο διατηρείται το σύστημα που θεωρεί την υγεία το φάρμακο εμπόρευμα, όσο στο επίκεντρο παραμένει η εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού κέρδους, τόσο η επιστήμη θα υποτάσσεται στα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχάνων, των καπιταλιστών συνολικά και θα απομακρύνεται συνεχώς από την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και βέβαια, αυτό που προσπαθείτε όλοι σας να ρίξετε πιο βαθιά στο σκοτάδι είναι ότι αυτά τα συμφέροντα υπηρέτησαν και υπηρετούν ακόμα οι πολιτικές που εφάρμοσαν στην υγεία, τόσο η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ παλιότερα, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κραδένεται πανηγυρικά οι διάφορες πλευρές ως εξόφθαλμο στοιχείο αθωότητάς σας και σύγκρουσης δήθεν με τα συμφέροντα των φαρμακοβιομηχάνων, τη μείωση της δημόσιας δαπάνης για το φάρμακο. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύετε? Μειώθηκε η δημόσια δαπάνη ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας στην περίοδο των μνημονίων, αλλά το ίδιο κόστος φορτώθηκε στην πλάτη των ασθενών που συνέχιζαν να πληρώνουν χρυσό το φάρμακο, αλλά αυτή τη φορά απευθείας από την τσέπη τους, γιατί αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχή τους. Ποια λοιπόν η απώλεια για τη φαρμακοβιομηχανία? Ή μήπως άλλου είδους νομοθετικές παρεμβάσεις από τη μία ή την άλλη κυβέρνηση ανέτρεψαν στην ισορροπία στη ζυγαριά? Αυτό λοιπόν το έδαφος που έχει πολλές ανοιχτές διόδους για να αναπτύσσεται και η διαφθορά, το συντηρείται αλλά και το καλύπτεται από κοινού. Ακόμα και αυτή η αντιπαράθεση που όλο το διάστημα εξελίσσεται για τα ζητήματα κυβερνητικών παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, και από τη μεριά των κατήγορων και από αυτή των κατηγορουμένων, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις υπήρχαν και υπάρχουν με όλες τις κυβερνήσεις. Η εικόνα ανώτατων δικαστικών λειτουργών να βγάζουν οι μεν στη φόρα τα άπλυτα των δε με αλληλοκατηγορίες για παρεμβάσεις από τη μία ή την άλλη πλευρά είναι η πλέον αποκαλυπτική. και επιβεβαιώνουν βέβαια ότι παραμένουν κούφια λόγια οι διακηρύξεις όλων των αστικών κομμάτων που έχουν κυβερνήσει για δίθεν σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η άρνηση όλων σας να κάνετε δεκτή την πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση για να πάυσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση αποδεικνύει ότι όλοι αποβλέπετε σε αυτούς τους δεσμούς που αντικειμενικά στρώνουν το έδαφος για τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Και βέβαια την ίδια ευθύνη διατηρείτε για την άρνησή σας να ανατρέψετε και αυτό το καθεστώς που επιτρέπει να εξελίσσονται επί τόσα χρόνια τέτοιου είδους ανέξοδες αντιπαραθέσεις με την διατήρηση του νόμου για την περιευθύνηση υπουργών που δεν επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των όποιων ευθυνών μπορεί και δεν αμφισβητούμε ότι μπορεί να υπάρχουν, όμως ο τρόπος που συντηρούνται και εξελίσσονται οι επιτροπές συνεχώς τα στέλνουν στο σκοτάδι. Ακόμα, η όλη εξέλιξη της Προανακριτικής Επιτροπής, τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή εκδοχή της, επιβεβαιώνει έναν ακόμα κίνδυνο που από την πρώτη στιγμή επεσήμανε το ΚΚΕ, κίνδυνο που θεωρούμε ως απαράβατο όρο ότι πρέπει να εκλείψει για να μπορεί έστω στοιχειοδός να διερευνηθεί η υπόθεση του σκανδάλου. Γιατί βέβαια η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης δεν μπορεί να γίνει με ανώνυμες μαρτυρίες που δεν μπορούν ούτε να διασταυρωθούν ως προς την αξιοπιστία τους, αλλά επιτρέπουν να διαονίζονται και αμφιβολίες ως προς τα κίνητρα των καταθέσεών τους που εξυπηρετούν τελικά και τις δύο πλευρές. Βέβαια, το ίδιο απροστάτευτη αφήνει και την ακεραιότητα των μαρτύρων που καταθέτουν όταν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ή με σοβαρές ενδείξεις υποψιάζονται ποιοι είναι αυτοί που καταθέτουν πίσω από τις μάσκες, όμως αυτά τα ονόματα δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό, ώστε να επιτρέπεται και με καλύτερους όρους και η φυσική τους προστασία. Γι' αυτό είδαμε και στη διάρκεια της Επιτροπής να εξελίσσεται το εξής αντιφατικό. Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγή που ψήφισαν την ομοθέτηση του καθεστώτος των προστατευόμενων μαρτύρων να μιξοκλαίνει για τις συνέπειες του θεσμού και ο ΣΥΡΙΖΑ που σωστά κατήγγειλε το θεσμό για τους κινδύνους, κατά τη διάρκεια της ψήφισής του, για τους κινδύνους που αυτός διαφυλάσσει για την προσωπικότητα και άλλα βασικά δικαιώματα, να υπερασπίζεται τώρα με πάθος τη διερεύνησή του. Ως ΚΚΕ, λοιπόν, θεωρούμε ότι υπό αυτές τις συνθήκες η συνέχιση της Προανακριτικής Επιτροπής και μάλιστα η επιφόρτισή της και με επιπλέον υποθέσεις όχι μόνο δεν θα βοηθήσει στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης των παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη, πολύ δε περισσότερο του σκανδάλου Νοβάρτις, αλλά θα συντελέσει ώστε να μείνουν για ακόμα μια φορά, ακόμα ένα σκάνδαλο στο σκοτάδι και μακριά από αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό να διερευνηθεί. Ευχαριστώ πολύ.